Και κλείνουμε με ένα θέμα κατά διάρκεια του καλοκαιριού και στην Κρήτη σήμερα, στον ιστότοπο, στο Facebook, αλλά και τις τελευταίες μέρες έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα από τηλεθεατές, από πολίτες της Κρήτης, οι οποίοι έχουν λάβει κάποια μηνύματα, από επιτίδιους βέβαια, οι οποίοι τάχα είναι εκπρόσωποι εθνικών και παγκόσμιων αρχών, με σκοπό βέβαια το περίφημο phishing, το περίφημο ψάρεμα, να πάρουν χρήματα, να μπουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Πάμε! Στον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, υποστράτηγο, εναποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, να σας ευχαριστήσω θερμά. Μας βοηθήσατε πολύ πέρυσι με τις παρεμβάσεις σας. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, την καλησπέρα μου σε όλους όσους μας ακούν και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Κύριε Παπαπροδρόμου, σωστά ανέφερα τον όρο phishing? Σωστά, θα λέγαμε ως αλίευση δεδομένων από τους αλιευτές δεδομένων. Έτσι, που είναι μια μορφή απάτης, σοβαρή μορφή θα έλεγα, σοβαρή μορφή κυβερνοεγκλήματος και μάλιστα την περίοδο της πανδημικής κρίσης έχει αυξηθεί όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, διεθνώς. Λαμβάνουμε λοιπόν mail, λαμβάνουμε κάποιο SMS, πώς είναι η διαδικασία, για βάλτε μας το κλίμα. Περίπου για να το καταλάβουμε, όταν μιλάμε για αλίευση δεδομένων, μιλάμε με μια σειρά ή με μια εναλλαγή μέσων, μπορεί να είναι ένα email, μπορεί να είναι ένα μήνυμα, μπορεί ακόμη να είναι και ένα τηλεφώνημα, που κάποιοι προσπαθούν να υφαρπάξουν κρίσιμα στοιχεία, κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητά μας. Αυτό γίνεται κυρίως, θα λέγαμε, αυτό που ονομάζουμε σήμερα κοινωνική μηχανική, έτσι είναι ο όρος, ο social engineer και είναι ευρύτερα γνωστός. Ναι. Αλλά δεν αποκλείει και περιπτώσεις που έχουμε και τεχνική υποβοήθηση με την εγκατάσταση κάποιων προγραμμάτων που μπορεί να υφαρπάξουν επίσης πάλι δεδομένα μας. Άρα αυτό καθιστά λίγο το θέμα λίγο πιο πολύπλοκο. Η πιο συνηθισμένη τακτική των δραστών ποια είναι? Οι πιο συνηθισμένοι, το modus operandi, ο τρόπος δράσης τους είναι κυρίως να μας στείλουν ένα email ή ένα μήνυμα, το οποίο πολλές φορές μπορεί να έχει συνημμένα αρχεία, επισυναπτώμενα αρχεία ή να έχει προτινόμενα link συνδέσμους στους οποίους μας καλούν πολλές φορές και με επίμονο τρόπο να πατήσουμε πάνω και να μας οδηγήσουν σε σελίδες που προσομοιάζουν ενδεχομένως, για παράδειγμα, με την σελίδα της τράπεζας με την οποία συναλλασσόμαστε. Εκεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εάν πατήσουμε εκεί πάνω που προαναφέρατε, έχει γίνει το κακό? Όχι αμέσως, θα έλεγα θέλει παρατηρητικότητα καταρχήν. Σωστά το θέτετε, η ευκολία. Όχι με ευκολία σε αυτό που μας προτείνουν και όχι όταν πιεστικά μας θέτουν κάτι. Οφείλουμε γενικότερα να παρατηρήσουμε πρώτα απ' όλα τη δομή του ίδιου του μηνύματος, έτσι, την συντακτική του και γραμματική του ή ορθογραφική του συγκρότηση. Αν έχει κάποια λάθη, αν έχει κάποια μη συνηθισμένη πρακτική, για παράδειγμα, έχουν μια γενικότητα όπως, ας πούμε, αγαπητέ πελάτη και όχι αγαπητέ με το ονοματικό όνειμό μας. Επίσης, ο δικτυακός τόπος τον οποίο προτείνουν, αντί να είναι HTTPS που σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, να είναι ένα απλό HTTP, ένας ναι. δικτυακός τόπος. Άρα και εκεί προσέχουμε. Στη συνέχεια, γενικότερα, θα πρέπει να ξέρουμε, όταν μιλάμε για παράδειγμα για την τράπεζα που ανέφερα προηγουμένως, ότι ποτέ η τράπεζά μας δεν μας ζητά τα διαπιστευτήρια μέσω αυτής της διαδικασίας. Άρα σημαίνει ότι από πριν, εμείς ως καταναλωτές, ως θα λέγα συνεργαζόμενοι με την τράπεζά μας, οφείλουμε να γνωρίζουμε τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσουμε. Σε περίπτωση δε που κάνουμε το λάθος να δώσουμε τα στοιχεία μας, άμεσα να αλλάξουμε κωδικούς. Αυτά είναι βασικά πράγματα και όπως και πού θα το αναφέρουμε. Πρέπει σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας να έχει γίνει, θα πρέπει αυτή να αναφερθεί, γιατί δεν πάβει να είναι αδίκημα. Μάλιστα, και πόσο κοντά βρισκόμαστε στον εντοπισμό των δραστών από τη στιγμή που αναφέρουμε, που καταγγέλνουμε ένα περιστατικό? Σίγουρα κινείται μια διαδικασία και υπάρχουν, αν γίνουν σωστά τα βήματα, θα οδηγηθούμε στην εξιχνίαση των αδικημάτων αυτών, όχι όμως πάντοτε. Γιατί καμιά φορά μεσολαβεί μια καθυστέρηση. Επίσης, δεν θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε, για παράδειγμα, μια διαδικασία αμφισβήτησης των συναλλαγών. Είναι πολύ κρίσιμο το πρώτο 24ωρο ή 48ωρο, έτσι, στην καλύτερη δυνατή περίπτωση. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα έγκλημα που πολλές φορές υπερβαίνει τα γεωγραφικά όρια της χώρας μας. Μπορεί να είναι και από τη χώρα μας, αλλά μπορεί να είναι και εκτός της χώρας μας. Άρα μάλιστα.
θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Προσοχή λοιπόν. Να μην δίνουμε τα στοιχεία μας, να ακολουθούμε, να έχουμε με λίγα λόγια μια πολιτική κυβερνοασφάλιση κατά της καθημερινότητάς μας. Κύριε Παπαπροδρόμου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ κύριε Παναγιώτοπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ.